κεντρική, αν θέλετε, πολιτική και τα οποία θίξατε στην τοποθέτησή σας. Να σας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν αυτή η κυβέρνηση παραμείνει και μετά τις εκλογές, πράγμα το οποίο νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός με την βελτίωση των συνθήκων ζωής, που παρά το γεγονός ότι παραμένουν δύσκολες, νομίζω ότι είναι βελτιωμένες σε σχέση με τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Πρέπει να σας πω και να δεσμευτώ ότι κατά τον ίδιο τρόπο που επιχειρηματολογήσαμε, τεκμηριώσαμε και τελικά κερδίσαμε να μην μειωθούν, να μην περικοπούν οι συντάξεις για το 2019, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα παλέψουμε, θα επιχειρηματολογήσουμε και θα τεκμηριώσουμε ότι το μέτρο της μείωσης του αφορολόγητου, το οποίο είχε ψηφιστεί για να ισχύσει από την 1η-1η του 2020, να πείσουμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο είναι και αχρίαστο, αλλά και εξαιρετικά κοινωνικά επιβαρυντικό. Επομένως, αν θέλετε τη δική μου πρόβλεψη και τη δική μου εκτίμηση, είμαστε εκείνοι που μπορούν να καταφέρουν την μη εφαρμογή αυτού του μέτρου, διότι το αποδείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε να τα επιτυγχάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας, παρά τις δυσκολίες, παρά την δύσκολη κατάσταση την οποία παραλάβαμε, παρά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, έχουμε προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων οι οποίες κατά το δυνατόν βελτιώνουν και τις συνθήκες της εργασίας σας αλλά και τις συνθήκες της ζωής σας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι, θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα γιατί το βιώνετε, ότι με το νέο ασφαλιστικό νόμο περίπου 90% των αγροτών έχουν δει μείωση στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Υπήρχε βεβαίως μία κατηγορία αγροτών η οποία για τα 2 χρόνια, από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι και το τέλος του 2018, είδε επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Μιλάμε για τους αγρότες με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Και όπως ξέρετε, ήδη από την 1η-1η του 2019, οι εισφορές και για αυτούς τους αγρότες μειώνονται από το 20% που ήταν μέχρι το τέλος του 2018 στο 13%. Μιλάμε για μία μείωση η οποία είναι, μπορεί να βοηθήσει, να ελαφρύνει και αυτή την κατηγορία των αγροτών και νομίζω ότι σιγά σιγά θα δείτε τα αποτελέσματα και στην καθημερινότητα. Επίσης, θεσπίσαμε, όπως ξέρετε, το αφορολόγητο, το είπατε και εσείς, θεσπίσαμε το ακατάσχετο από τις επιδοτήσεις στο ύψος των 7.500 ευρώ, πράγμα το οποίο νομίζω ότι δημιουργεί καλύτερους όρους ρευστότητας και για εσάς, έτσι ώστε να μην σας δίνουμε με το ένα χέρι και σας τα παίρνουμε με το άλλο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Σε ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή σας, έχουμε επικοινωνήσει και με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αρακοβίτη. Η περιοχή έχει ενταχθεί, όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα De Minimis. Οι ενέργειες οι απαραίτητες για να μπορέσουν να εκταμιευθούν τα ποσά τα οποία οφείλονται συνεχίζονται με βοργούς ρυθμούς και η ενημέρωση την οποία έχουμε είναι ότι πάρα πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε για την αντιμετώπιση και των διαφορετικών νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρακτικός κόσμος γενικά, αλλά και ειδικά ο αγροτικός κόσμος της Πιερίας. Σημείωσαμε πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία τονίσατε και για τον ΕΛΓΑ και τις, αν θέλετε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το σημείο. Και δεσμεύομαι ότι πάρα πολύ σύντομα θα σας έχω σαφέστατες απαντήσεις για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Σημείωσα και με πολύ μεγάλη προσοχή
τα προβλήματα που επισημάνονται σε σχέση με την καρπινοπαραγωγή. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο από τη δική μας μεριά έχουμε προσπαθήσει με παρεμβάσεις να το κρατήσουμε ζωντανό. Από εκεί και πέρα τα ειδικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ειδικά η αγορά καπνού θα πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορέσουμε πράγματι να συντηρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη σημαντική παραγωγή. Από την δική μου πλευρά επίσης να σας πω ότι έχω ενημερωθεί ότι η Πιερία είναι το κέντρο του ακτινίδιου. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε πιο σαφείς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην μείνουμε στάσιμοι αλλά αντιθέτως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δομές και φορείς που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή, να επενδύσουμε στην έρευνα πάνω στο ακτινίδιο, καθώς από όσο ξέρω είστε πρώτοι σε ολόκληρη την Ελλάδα με 30.000 στρέμματα ακτινίδιου και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να δούμε την υλοποίηση αυτής της πρότασης, η οποία νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε για τη δημιουργία ενός κέντρου για την ακτινιδιά, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει περαιτέρω και τον αγροτικό κόσμο, αλλά και το άνοιγμα του ακτινιδίου ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια αγορά, γιατί φαντάζομαι ότι οι κύριες αγορές είναι εξαγωγικού χαρακτήρα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί το ελληνικό κράτος να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις για να προχωρήσει αυτή η εξαιρετικά σημαντική καλλιέργεια. Τώρα, εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης ξέρετε ότι η αγροτική παραγωγή είναι μία από τις κυριότερες, μία από τις βασικές εχμές, αν θέλετε, τις οποίες εμείς αντιλαμβανόμαστε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή την περίοδο, τη μετά την κρίση περίοδο, με ένα δυναμισμό, με μια αυτοπεποίθηση, με μια δυνατότητα να αφήσουμε πίσω μας την περίοδο, την οκταετή, την εξαιρετικά δύσκολη. Και εκεί νομίζω ότι το συνεταιριστικό κίνημα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο. Από τη δική μου μεριά είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε αναλυτικά όλα τα επιμέρους προβλήματα, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες και τις εφικτές λύσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ και νομίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση τώρα που θα κλείσουν και οι κάμερες και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.